Thank you.
Καλησπέρα. Με τη σημερινή εκδήλωση τιμήσαμε και τιμούμε στο πρόσωπο του Ιωάννη Γιαννόπουλου τους αρκάδες, τους Έλληνες της Διασποράς και κυρίως τους αρκάδες και τους Έλληνες οι οποίοι έβαλαν ένα λιθαράκι ώστε να διατηρηθεί και να διαδοθεί τα ελληνικά γράμματα και η ελληνική παιδεία στα πέρατα του κόσμου. Συμβάλλοντας έτσι στην αναγέννηση του έθνους και βέβαια στην Επανάσταση του 1821. Καλό κατεβόδιο, Ιωάννη Γιαννόπουλε, και στο δεύτερο ταξίδι σου στην Αμερική. Παρακαλώ τον κύριο Περιφερειάρχη. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, ο Ιωάννης Γιαννόπουλος ήταν ένας αρκάς χωρίς εφόδια που μεταλάμπαδευσε την ελληνική παιδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έκαναν πάρα πολλοί χιλιάδες αρκάδες στη συνέχεια, χωρίς εφόδια, αλλά μεγαλουργώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και δημιουργώντας μια αρκαδική παροικία για την οποία είμαστε υπερήφανοι και η οποία προσέφερε πολλά τόσο στον ξένο τόπο όσο και στην πατρίδα. Του οφείλουμε τιμή, την οποία ευχαριστούμε τον Δημήτρη Ταλαγάνη που την αποδίδουμε όλοι μαζί σήμερα. Οφείλουμε τιμή στην Αρκαδία, η οποία ξεκινώντας από σήμερα θα είναι στο κέντρο όλων των εκδηλώσεων για το 2021, όπως τις οφείλουμε όλοι μας και όλη η Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεβασμιότατε. Το έτος 2020 είναι έτος με μία μέρα παραπάνω. Έχει δηλαδή 366 μέρες. Κι όμως ο πρώτος μήνας του έτους αυτού έφυγε. Και από το δοξασμένο και ιστορικό 21 μας χωρίζουν μερικές ημέρες πλέον. 244-45 ημέρες. Και εμείς, εν όψη της μεγάλης εορτής του 1821, προημιακό απόψε, δηλαδή σαν προήμιον, αφιερώνουμε αυτή την τελετή, τη λαμπρά και μεγαλοπρεπή και όντως συγκλονιστική στον συμπατριώτη μας, τον Ιωάννη τον Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της φυλής μας και του αρκαδικού ιδεώδους. Ξεκίνησε πότε, όταν η φωνή του Ρήγα, του Βρεσιλή, επάλε το και έλεγε «Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά». Και αυτά τα παλικάρια από την Τριπολιτσά φύγανε από την Αρκαδία και πήγανε στην Αμερική, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Και πώς πήγανε, με τιμές, με δόξες, με ανέσεις, όχι. Φορώντας το ελληνικό ρούχο, από το οποίο τι έγινε, όπως λέει ο εθνικός ποιητής, και από το ρούχο σε στα ζέμα, πλήθος αίμα ελληνικό. Και αυτό το ελληνικό αίμα πότισαν τη γη της Αμερικής και έδωσαν την ελπίδα της ελληνικής ζωής. Στέριωσαν εκεί και όπως είναι γενικό φαινόμενο, ο Έλληνας δημιουργεί πολιτισμό όπου και αν είναι. Χτίζει την εκκλησία του για να λατρέψει το Θεό του. Φτιάχνει το σχολείο του για να κρατήσει τη γλώσσα του και να μάθει την ιστορία του. Και κατόπιν οικοδομεί το σπίτι του για να στεγάσει την οικογένειά του. Πρώτα λοιπόν τα ιδανικά της φυλής και έπειτα τα προσωπικά, οι προσωπικές ανάγκες. Αυτό έκανε και ο Γιάννης και ο Μακαριστός Ιωάννης Γιαννόπουλος. Τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά. Εκεί μέσα εκατοικούσες πικραμένη εντροπαλή και ένα στόμα εκαθαρούσες. Έλα πάλι να σου πει. Άργενα
σιωπηλά, γιατί τα σκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Δυστυχής παρηγορία, μόνη σου έμενε να λες,